με την ερευνητική μας ομάδα Γνώση και Αβεβαιότητας Gavlab, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα Διάδραση Ανθρώπων, Μηχανής και Εικονικής Πραγματικότητας, διοργανώνουν μερίδα σχετικά με τα νέα στιγμή στην εκπαίδευση και πώς τα παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικό σκοπό. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε καλεσμένο τον κύριο Κώστα Καρπούζη, έναν εξαιρετικό επιστήμονα του χώρου, όπου θα δώσει μια ομιλία και θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου και ώρα 11 στο Αμφιθέατρο της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής. Αυτό που έχουμε προγραμματίσει σαν εφαρμοσμένη δράση, το οποίο θα ακολουθήσει μετά την ομιλία, είναι εμείς σαν φοιτητές θα επισκεφτούμε τα σχολεία και θα δείξουμε στους μαθητές πώς με το κινητό του τηλέφωνο μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες ή με το τάμπλετ τους, να τραβήξουν φωτογραφίες και να χρησιμοποιήσουν μια εφαρμογή ώστε να δημιουργήσουν τρισδιάστατο περιεχόμενο με αυτές. Για αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιηθεί το υλικό Google Cardboard, όπου θα συνδέεται πάνω το κινητό του τηλέφωνο και θα μπορούν οι μαθητές ή οποιοδήποτε χρήστη να το χρησιμοποιήσει σαν γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και να περιηγηθεί στον εικονικό κόσμο τον οποίο κατασκευάσει ο ίδιος. Ο σκοπός είναι να φέρουμε όσο πιο κοντά γίνεται τους μαθητές, αλλά και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο στον κόσμο της πληροφορικής. Η ομιλία είναι ανοιχτή προς το κοινό. Μάλιστα, τον Απρίλιο έγινε μια παρόμοια ημερίδα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και την εφαρμογή της στα παιχνίδια, όπου πάλι είχαμε καλεσμένους πολλούς μαθητές από διάφορα ηλίκια της Τρίπολης. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι όταν πρωτοετής φοιτητής μας αποκάλυψε ότι είχε παρακολουθήσει την ημερίδα αυτή και τον βοήθησε ώστε να επιλέξει το τμήμα μας για τις ακαδημαϊκές σπουδές. Η ημερίδα είναι προσαρμοσμένη για οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο, είτε σχετικό με την ειδικότητα αυτή και το επάγγελμα, είτε μη σχετικό. Είναι ανοιχτή προς το κοινό και θα εκδοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης τόσο για την ομιλία όσο και για το εστιακό κομμάτι. Απλά είναι απαραίτητη η εγγραφή στην ηλεκτρονική φόρμα την οποία θα βρείτε στην περιγραφή. Οποιοδήποτε παρακολουθεί την ημερίδα αυτή θα μπορέσει να διευρύνει τις γνώσεις του τόσο για την εικονική πραγματικότητα και τις εφαρμογές που έχει, όσο και για τα παιχνίδια τα οποία εφαρμόζεται μέσω της εικονικής πραγματικότητας και σχετικά με τα νέα μέσα στην εκπαίδευση. Η ημερίδα θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου και ώρα 11 στο Αμφιθέατρο της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής και είναι ανοιχτή προς το κοινό για οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο.